Όταν αφήνεις τη φαντασία σου να λειτουργήσει, σκέφτεσαι χαρακτήρες και συμπεριφορές ή σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, γνήσια ερωτική συμπεριφορά? Γνήσια ερωτική συμπεριφορά. Α, στο φαντασιακό αφήνετε τον εαυτό σας ελεύθερο. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι που... Εντάξει, καμιά φορά καλό είναι κάποια πράγματα να μένουν στη φαντασία σου και όχι να γίνονται πραγματικότητα. Αυτό το λένε επίσης όλες οι γυναίκες. Είδες. Γιατί φαντασιώνεται, πηγαίνετε με 10 ότι σας χτυπάνε. Αλλά ότι στην πραγματικότητα το να πας με, εντάξει, λίγο ξύλο και αυτά δεν είναι. Ναι, το λίγο, εντάξει. Λίγο. Να έχω, όσο αλλά να έχω. Δεν είναι τώρα, δηλαδή στην πραγματικότητα το να πας με 10, ξέρω εγώ. Έχουν κλαίνει. Θα ήταν λίγο αμήχανο. Έχεις κάνει άντρα να κλάψει? Ναι. Πώς, με τι τρόπο του... Με τα λόγια. Με τα λόγια. Οι άντρες όμως είστε, θέλω να το πω δηλαδή αυτό κάποιοι, είστε ρε παιδί μου μουφατζίδες, πραγματικά. Για πες. Δηλαδή εγώ δεν θα ξεχάσω ένα που λες για κωμωδία η ζωή. Μου έχει πει εμένα άντρας, ο οποίος ήταν από εδώ και από εκεί γενικά και μου έχει πει είσαι πολύ καλή για μένα. Δηλαδή, τι λες αυτή την ατάκα? Είναι πολύ ναρκισιστική ατάκα. Είσαι πολύ καλή για μένα, ο οποίος... Ήθελε να πει ότι είμαι πολύ αλήτης και για να μην το πει και φανεί κάπως, έκανες ένα καλύτερο από αυτόν. Για να ανεβεί στα μάτια του το είπε πάλι. Καλά, εντάξει. Έπεσε με τη μία. Έπεσε. Σε νέρωσες. Ναι. Σε τι ηλικία ήταν το πρώτο σου φλερτ? Ήτανε... Στο γυμνάσιο. Πρώτη γυμνασίου. Δευτέρα. Με έναν εξωσχολικό. Δηλαδή εσύ... δηλαδή εσύ, ας πούμε, στο δημοτικό τι ήσουνα? Τίποτα. Φυτό. Έκανα ρυθμική γυμναστική και είχα κάνει focus εκεί. Ήμουνα πηγαίνα για πρωταθλητισμό. Δεν φλέρταρα. Και ξέρεις τι, Ρεσιθοδόρη, τώρα θέλω να κάνω το παράπονό μου. Καταγγελία. Και αν φλέρταρα, με βλέπανε σαν φίλοι όλοι κάπως. Έτσι τελευταία έχουν αρχίσει να με βλέπουν. Τι τελευταία, λίγο πιο... παιδί μου? Εσένα, είσαι με τα καλά σου. Δεν νομίζω ότι εσύ πρέπει αυτό το... Με βλέπανε σαν φίλοι. Για πες λοιπόν για το πρώτο φλερτ. Δεν είχε γίνει κάτι, ήταν πλατωνικό και ήταν ένας εξωσχολικός που ερχόταν με ένα... Πώς λέγονται, μωρέ, αυτά τα μηχανάκια που βάζεις και λάδι? Τα μοτοποδήλατα. Κάτι ένα τέτοιο. Που βάζεις από το μίξερ. Βάζεις μισό λάδι, μισό βενζίνη. Τα πιάτσια. Τον έβλεπα αυτόν τότε. Α, τι ωραίος. Δεν θυμάμαι όνομα. Και ήταν μια χαρά. Ήταν το πρώτο μου φλερτ. Έτσι, με ματιές. Αυτά. Σε τι ηλικία κάνεις έρωτα πρώτη φορά? Στα 18 μου. Α, άρχισες. Βέβαια. Γιατί όμως? Το καλό πράγμα αργεί. Γιατί από ρομάντζο περίμενες το Βασιλόπουλο? Περίμενα. Όχι, δεν ξέρω. Έτυχε έτσι. Έτυχε. Δεν βιάζομαι να... Όχι, όχι. Γενικά δεν βιάζομαι στη ζωή μου. Αυτό είναι αρετή μεγάλη. Και αποδίδει αυτό. Περιμένω. Το οικογενειακό σου περιβάλλον μπορείς να το περιγράψεις? Φτρέλει όλοι. Χήμα. ο πατέρας μου, κομμουνιστής, σύντροφος. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Γενικά μεγαλώσαμε 4 παιδιά. Μεγαλώσαμε όλοι. Εσύ σε τι σειρά είσαι? Τέταρτη. Τελευταία. Α, Βενιαμίν. Ναι. Μεγαλώσαμε με αγάπη, πολύ παιχνίδι. Γενικώς μάθαμε να στεκόμαστε στα πόδια μας. Η μαμά? Έτσι, πολύ χαλαρά. Και η μαμά πολύ χαλαρή, σε σημείο, ναι, μια χαρά. Και αυτή, και αλλού. Και αυτή κομμουνισμένη. Ναι, και αυτή, αναγκαστικά. Ναι, δίπλα στον μπαμπά. Ναι, κάναμε εκδρομές. Σε ποια περιοχή δηλαδή μεγάλωσες? Εγώ μεγάλωσα στο Νέο Κόσμο. Ναι, ωραία. Πήγα σε δημόσιο σχολείο. Έπαιζα κρυφτό. Δεν έχω κάτι. Τα αδέλφια σου ακολούθησαν καθόλου τη δικιά μας τη δουλειά ή είναι όχι, κοντά? Όχι, τίποτα. Όχι. Εγώ το αποφάσισα. Και πώς το αντιμετωπίζει η οικογένεια αυτό? Εντάξει, στην αρχή ανησυχούσανε. Ναι, έτσι κι αλλιώς ό,τι ήθελα να κάνω το έκανα μόνη μου. Οπότε δεν είχα θέμα σε αυτό. Αλλά ανησυχούσανε, όπως που λένε η δουλειά αυτή που δεν έχει λεφτά και τέτοια. Που τώρα ποιος έχει λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι γι' αυτό. Αυτή την εποχή να που το. Πήγαμε λίγο στη δουλειά. Τι κάνεις? Αυτή την εποχή θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων, γιατί είμαι στο Talk Talk, την παράσταση του Κώστα Σπυρόπουλου. Είναι του Λορέν Μπαφή, αλλά έχει κάνει τη διασκευή ο Κώστας Σπυρόπουλος με την Κατερίνα Μπέι, στο θέατρο Ήβη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Κώστας Σπυρόπουλος που σκηνοθετεί και παίζει, Χρήστος Βαλαβανίδης, Μαθήλδη Μαγκύρα, Χριστίνα Θεοδωροπούλου.
Ορφέας Παπαδόπουλος, Σοφιάνα Γρηγοριάδη και εγώ. Σε αγαπάνε και σε φροντίζουν εκεί πέρα. Πάρα πολύ. Σε έχουνε βασίλισσα. Πραγματικά δεν έχω περάσει καλύτερα στη ζωή μου. Πόσο καιρό έχει που ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε 15 Οκτώβρη. Ωραία. Η παράσταση συνεχίζει δεύτερη χρονιά. Εγώ έκανα αντικατάσταση. Πάει πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευχαριστημένη. Τηλεοπτικά δεν κάνεις κάτι? Τηλεοπτικά όχι. Έχεις να μου κάνεις κάποια πρόταση? Όχι, δεν έχω, αλλά θέλω να σου πω πόσοι κάνουν. Δηλαδή είναι πια λίγα, δεν είναι αυτό που γινόταν. Πέρσι ραδιόφωνο στο Πατάλι μαζί. Αχ, αυτό. Ραδιόφωνο που κάνεις? Βήμα FM 99,5 κάθε Σαββατοκύριακο. 5 με 6. Απόγευμα. Και τι κάνει, τι εκπομπή, κομμουνιστική? Πολιτική. Όχι, κάνω διάφορα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Δηλαδή ασχολούμαι με την τέχνη, με κάποια περίεργα, ό,τι με ενδιαφέρει εμένα, ό,τι θα ήθελα να ακούσω κι εγώ ίδια. Έχεις κάνει άλλες δουλειές εκτός από ηθοποιία ή... Άπειρες. Για πες. Δούλευα σε ένα εργαστήριο που έφτιαχνα κοσμήματα, δεν έφτιαχνα κοσμήματα, περνούσα τα αλυσιδάκια, μου είχε φύγει το μάτι. Έχω δουλέψει πολύ προμόσιο. Σε τι μηχανή το έκανες αυτό? Αυτό το έκανα στο Λύκειο. Αλλά και μετά έχω κάνει... Συμπλήρωνες χαρτζηλίκη δηλαδή με αυτό. Ναι. Μετά έχω δουλέψει σε γραφείο που έκανα τα θελήματα. Με στέλνανε, μη φανταστείς ότι... Έχω κάνει πολύ προμόσιο, δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, που βλέπεις το στάν και λέει πάρτε το γιαουρτάκι, είναι πολύ καλό, δοκιμάστε το. Διάφορα τέτοια. Πολλές δουλειές. Έχει δυσκολέψει. Δεν έχω δουλέψει, δεν έχω κάνει σερβιτόρα που δεν κάνουν όλοι κάνει. Ηθοποιοί. Εδώ θέλει χειροκρότημα. Στα μπάρ όμως πήγαινες. Πήγαινα, αλλά όχι για να σερβίρω. Γενικά όμως δεν είμαι πολύ του ξενυχτιού. Παρόλο που πολλοί νομίζουν ότι είμαι party animal. Παλιά ήσουνα. Δεν ήμουν ποτέ, ρε Θοδωρή. Ποτέ. Δηλαδή, ναι. Πολύ. Τώρα πώς διασκεδάζεις? Διασκεδάζω καταρχήν με καλή παρέα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σε πιο σπίτια, σημαντικό. Δηλαδή. Σε σπίτια ή σε πιο μικρά... Την ξέρουμε την παρέα, είναι επώνυμη η φίλη σου? Έχω και κάποιους επώνυμους φίλους. Για πες τους. Μπέτη Λιβανού. Έχω. Χριστίνα Τσάφου. Είχατε παίξει κόσμο με την Μπέτη Λιβανού, έκανε την κόρη τη στο. Πώς το λέω? Γλυκό ξενοκρασί. Στο γλυκό ξενοκρασί, εκεί που σα σκηνοθετούσε ο Λαπατάς. Ναι. Με Βαγγέλη Γερμανό, επίσης φίλος. Δεν πληρωθήκατε και ποτέ από αυτή τη δουλειά, νομίζω, ε. Αυτή η δουλειά. Είχε κάτι αυτή η δουλειά, ρε. Είχα δώσει μια συνέντευξη τότε και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν κράξει και μου λέγανε στο τηλέραμα, θυμάμαι, δεν θα ξαναβρει ποτέ δουλειά. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν με πληρώσανε. Μου είχαν κράξει. Θέλω να πω σε αυτού του ανθρώπου είμαι ακόμα εδώ. Ευχαριστώ. Αυτοί που βρίσκονται, συνεχίζουν στις δουλειές που κάνουν. Δεν ξέρω, το λέμε το όνομα, δεν ξέρω τι κάνει, όχι. Όχι, δεν ξέρω, εσύ άμα θες, εγώ δεν έχω θέμα. Νομίζω δεν ξέρω τι κάνει. Μάλιστα. Θα σου το πω εκτός αέρα μετά. Να σου πω, σε δυσκόλεψε ποτέ το παρουσιαστικό σου που είσαι μικρούτσικη και νόστιμη να αισθανθείς ότι σε υποτιμούν επειδή σε αντιμετωπίζουν σαν παιδάκι? Ναι. Με δυσκόλεψε στη δουλειά, αλλά τώρα στη ζωή μου. Γενικά, στη ζωή. Ρε παιδί μου, εμφανίζεται ένας άνθρωπος κάπου και κάτι θέλει να διεκδικήσει για τον εαυτό του. Αυτό το παρουσιαστικό, επειδή είναι πάρα πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό και θες να το τσιμπήσεις, σου δίνει ένα θάρρος παραπάνω και αυτό τελικά για σένα μπορεί να είναι προσβλητικό. Ναι, μερικές φορές έχει συμβεί αυτό, αλλά όταν μιλάω, αυτό χάνεται. Τα βάζεις τα πράγματα στη θέση. Οπότε δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το ξεπεράσεις. Όχι, τώρα για τη δουλειά, πολλές φορές μπορεί κάποιος σκηνοθέτης να μην μπορεί να φανταστεί κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αν και έχω κάνει ρόλους, δηλαδή στο θέατρο πιο πολύ. Εδώ είσαι, κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή να φανταστείς για μένα κάτι, βλέπεις ήρθαντημένη, γόβα, φουστάνι, ήθελα να δείξω πιο γυναίκα, αν θέλεις. Εγώ έχω να σου πω ότι ως γυναίκα σε βλέπω από τότε που σε γνώρισα. Δεν σε έχω δει ποτέ ως μωρό και μάλιστα ως πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πες μου κάτι, τι θα θέλεις να παίξεις που δεν έχεις παίξει? Θέλω να κάνω πουκ από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Σαν τρελή. Είναι στα αγόρια τον παίζουν αυτό. Ναι, αλλά μου αρέσει αυτό. Ωραία αυτό. Διάφορα, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα πράγματα. Θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε, την μητέρα και την κόρη ταυτόχρονα? Ναι. Σαν τρελή. Να κάνεις τη μάνα σου και να είσαι και η κόρη σου. Μαζί. Μοιάζεις με τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου? Ναι, με τη μαμά μου μοιάζω πιο πολύ. Όμορφη γυναίκα. Αλλά, ναι. Και πιο πολύ με τη γιαγιά μου.
Είμαι ίδια και στο σουλούπι με τη γιαγιά μου. Δεν ζει πια, αλλά ναι. Τώρα είναι μεγάλη γονή, η μαμά ηλικία. Μου. Και ο μπαμπάς μου υπηρώτης. Εντάξει, το γάμο μου είπες. Δεν σε αφορά, δεν το βλέπεις κάτι που μπροστά σου για να το κάνεις. Θα ήθελες να κάνεις παιδί? Δεν το έχω σκεφτεί, δεν μου έχει βγει. Νομίζω ότι παιδί θα ήθελα να κάνω αν... δεν ξέρω, μου το βγάλει αυτός που θα έχω απέναντί μου. Οπότε δεν μου έχει βγει τώρα, δεν έχει χτυπήσει το βιολογικό ρολόι που λένε, ούτε καν. Δεν ξέρω αν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ικανοί, οι γυναίκες δηλαδή ικανές, να γίνουμε μητέρες. Πραγματικά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Αυτό πιο πολύ μας το κάνει η κοινωνία. Δηλαδή όσο μεγαλώνεις που σου λένε, έχεις σκεφτεί την οικογένεια σε κάτι συνεντεύξεις, σκέφτεσαι τον εαυτό σου νυφούλα, σκέφτεσαι να κρατάς ένα μωρό. Αυτά είναι δηλαδή τελείως... Πάπαλα. Αυτό σημαίνει πως αν δεν έχετε κοιμηθεί ήδη, κάτι δεν πάει καλά. Ή ίσως και ότι κάτι πάει πολύ καλά. Άντε, ό,τι και να είναι. Να είναι τώρα. Και όνειρα γλυκά. Thank you.